Samsung Galaxy A70 versus Xiaomi Note 8 Pro. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το κινητό για σένα. Συνήθως τα κινητά που βλέπουμε σε αυτά τα smartphone battles είναι μεταξύ της ίδιας εταιρείας, Xiaomi ως επιτοπλιστό, αλλά σήμερα επειδή εσύ το διάλεξες θα κάνουμε ένα smartphone battle μεταξύ του Samsung Galaxy A70 και του Xiaomi Note 8 Pro. Για να δούμε ποιο είναι το κινητό για σένα, όχι το καλύτερο κινητό ως γενικά, αλλά ποιο θα διαλέξεις, αν σου αρέσει η φωτογραφία, αν θες παραπάνω μπαταρία κτλ, κτλ, κτλ. Από ό,τι βλέπω αυτά εδώ τα επεισόδια του Smartphone Battle σας βοηθούν πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί γι' αυτό να κάνω άλλωστε. Φυσικά αυτά τα επεισόδια ξεκίνησαν για να βλέπω εγώ τις διαφορές μεταξύ των κινητών, αλλά αφού βοηθάει εσάς, γιατί να μην τα κάνουμε σαν γενικά επεισόδια για να βλέπεις και εσύ. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα με το οποίο καίει όλον την τσέπη, την τιμή. Φυσικά δεν θα μιλήσω για online καταστήματα, θα μιλήσω για retail καταστήματα και όχι από Κίνα κτλ. Έχουμε το Samsung Galaxy A70 στα 329 ευρώ η φτηνότερη τιμή που βρήκα από Κύπρο και Ελλάδα versus το Note 8 Pro το οποίο κυκλοφορεί στα 279 ευρώ. Και οι δύο συσκευές φυσικά είναι στη χωρητικότητα των 128 GB. Άρα, όσον αφορά το θέμα τιμής, ας δώσουμε τον πόντο μας στο Xiaomi Note 8 Pro. Πάμε να μιλήσουμε για οθόνη όμως τώρα. Έχουμε δύο τεράστια κινητά. Και όταν λέω τεράστια, ενώ τεράστια, το γνωρίζετε όλοι σας πιστεύω. Από τη μία, αν έχουμε το A70 στις 6,7 ίντζες, που αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με tablet παρά με κινητό, versus το Xiaomi Note 8 Pro, το οποίο είναι στις 6,53 ίντζες. Άρα, δεν θα δώσω πόντον ούτε εδώ, ούτε εδώ. Είναι θέμα αν τι προτιμάς εσύ. Αν θες μεγαλύτερη οθόνη, θα πας στο A70. Αν θες μεγάλη οθόνη, θα πας στο Xiaomi Note 8 Pro. Φυσικά, στο θέμα οθόνης δεν είναι μονάχα το μέγεθος που μετράει. Είναι και η τεχνολογία πίσω από την οθόνη. Από τη μία, έχουμε το Samsung Galaxy A70, το οποίο έχει Super AMOLED οθόνη, versus το Note 8 Pro, το οποίο έχει IPS LCD οθόνη. AMOLED οθόνη, καλύτερα μαύρα και καλύτερη κατανάλωση μπαταρίας όταν έχεις μαύρο πάνω στο οθόνη σου, ειδού και το Dark Mode που λατρεύουν αρκετοί από εσάς, versus την IPS LCD οθόνη, η οποία είναι λιγότερη οικονομική όσον αφορά το θέμα μπαταρίας. Άρα, ας δώσουμε τον πόντο μας εδώ στο A70. Δεν είναι μονάχα το μέγεθος όμως και η τεχνολογία της οθόνης. Είναι και πώς την προστατεύεις. Οι περισσότεροι από εσάς βάζουν ένα τζαμάκι από μπροστά και όλα κομπλέ. Αλλά αρκετοί δεν βάζουν τζαμάκι. Άρα πρέπει να έχει μια προστασία α το κινητό από μόνο του, έτσι. Το Samsung Galaxy A70 έρχεται με Gorilla Glass 3, παλιότερη έκδοση του Gorilla Glass, versus το Gorilla Glass 5 που είναι πάνω στο Note 8 Pro. Άρα, όσον αφορά την προστασία της οθόνης, ας δώσουμε ένα πόντο εδώ στο Note 8 Pro. Ας περάσουμε όμως στο θέμα λειτουργικών. Και τα δύο τρέχουν Android. Και τα δύο ξεκίνησαν από Android 9. Το ένα έχει το One UI πάνω, το οποίο προτιμώ λίγο περισσότερο, αρκετά περισσότερο μπορώ να πω, από το MIUI, το οποίο τρέχει πάνω στο Xiaomi Note 8 Pro. Αλλά, φυσικά και υπάρχει άλλα, αδερφέ, το A70 δεν έχει πάρει ακόμη το update σε Android 10 και One UI 2 versus η Xiaomi που, αν και το Note 8 Pro κυκλοφόρησε με MIUI 9, έχει πάρει ήδη το update σε MIUI 10 και Android 10. Άρα, εδώ θα δώσω στον αγαπημένο μας Κινέζο έναν πόντο, γιατί, έλα, τα updates μετράνε. Για να μιλήσουμε τώρα για θέμα ανεπεξεργαστή, για δύναμη του κινητού. Έχουμε δύο αντίβαλα στρατόπεδα. Από τη μία έχουμε το Snapdragon 675 στο A70 versus το Note 8 Pro που έχουμε τον MediaTek Helio G90 Tab, τον οποίο όταν είχα κάνει, θυμάσαι το βιντεάκι, αρκετοί έγραψαν από κάτω, Μάριε, MediaTek, πέτα το κινητό, τι να το κάνουμε. Αλλά μας απόδειξε πως ο MediaTek G90 Tab είναι έναν τέρας δυνατοτήτων όσον αφορά τον gaming
Ίσως όχι τόσο οικονομικός όταν σου δίνει τη δύναμη που χρειάζεσαι, αλλά όταν θες τη δύναμη, διαλέγεις Note 8 Pro. Άρα, να δώσουμε ένα πόντο εδώ, πάμε. Απλά το αναφέρω και εδώ, όσον αφορά τα RAM, έχουμε εκδόση με 6GB, 8GB RAM, όπως και στο Note 8 Pro έχουμε πάλι εκδόση με 6GB RAM και 8GB RAM. Άρα, να δώσουμε από ένα πόντο, Πριν να πάμε στο θέμα κάμερας, να μιλήσουμε λίγο για το fingerprint sensor, τον τρόπο τον οποίο κάνεις unlock τη συσκευή ή καλύτερα τον τρόπο που προστατεύεις τη συσκευή σου για να έχεις πρόσβαση μόνο εσύ. Και τα δύο έχουν fingerprint sensor. Το ένα όμως τον έχει in-screen fingerprint sensor, δηλαδή μέσα από την οθόνη, μιλάμε πάντα για το A70 της Samsung, versus το Note 8 Pro, το οποίο λόγω της τεχνολογίας της οθόνης η Xiaomi αποφάσισε να βάλει το fingerprint sensor πίσω. Το ένα έχει σαφώς πιο γρήγορο fingerprint sensor, το άλλο έχει πιο τεχνολογικά ωραίο, να το πω, πιο 20-20 να το πω. Εδώ είναι πάντα θέμα γούστου, αλλά θα σε αφήσω εσένα να μου πεις κάτω στα σχόλια που να δώσουμε τον πόντο. Για να πάμε τώρα στο θέμα κάμερας. Να μιλήσουμε πρώτα για την πίσω κάμερα. Το Samsung Galaxy A70 έχει 3 κάμερες versus τις 4 που βρίσκονται πάνω στο Note 8 Pro. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο? Από τη μία έχουμε 32 MP με aperture 1.7 με το Sony IMX 586 όσον αφορά τη main κάμερα του A70, 8 MP με aperture f2.2 όσον αφορά την ultra wide και 5 MP με aperture f2.2 όσον αφορά το depth sensor. Από την άλλη, το Note 8, όπως είπαμε, έχει 4 κάμερες με πρωταρχική κάμερα 64 MP με aperture 1.9 αλλά με το sensor ISOCELL της Samsung, όχι της Sony το IMX, 8 MP με aperture 2.2 για την ultra wide κάμερα, 2 MP με aperture 2.4 για την macro κάμερα, εκείνη που μπορείς να πάρεις τα κοντινά, τα ωραία, τα πλάνα, ας το πούμε, και 2 MP για τον depth sensor πάλι με aperture 2.4. Άρα, από τη μία έχουμε το Note 8 Pro με μεγαλύτερο αριθμό megapixel 64 versus τον 32 που έχουμε στο A70, αλλά το A70 έχει καλύτερο aperture που θα σε βοηθήσει στις νυχτερινές λήψεις. Φυσικά, έχοντας χρησιμοποιήσει και τις δύο συσκευές, μπορώ να πω ότι το Samsung Galaxy A70 μπορεί να σου δώσει περισσότερη λεπτομέρεια πάνω στη φωτογραφία παρά το Note 8 Pro, αλλά λέγοντας αυτό δεν σημαίνει ότι το Note 8 Pro είναι κακό όσον αφορά τη φωτογραφία ή το βίντεο. Και αφού έχουμε αναφέρει το βίντεο, να σου πω ότι μπορούν και τα δύο να σου τραβήσουν 4K βίντεο σε 30 ή 60fps, Full HD βίντεο από 30 μέχρι 120fps, αλλά και τα Super Slow Motion βίντεο σε 720p, σε χαμηλή HD ποιότητα, να το πούμε, αλλά 960fps. Άρα, όσον αφορά το θέμα βίντεο, υπάρχει μια ισοπαλία. Όσον αφορά το θέμα καλύτερης φωτογραφικής, τίνω να δώσω τον πόντο μου στο A70. Αλλά για ακόμα μια φορά θα σε ρωτήσω εσένα, αν έχοντας χρησιμοποιήσει ίσως κάποια από τις συσκευές, να μου πεις πού να δώσουμε τον πόντο. Δεν είναι μόνο οι πισινές κάμερες όμως που υπάρχουν πάνω στα κινητά, είναι και η selfie που οι περισσότεροι τη χρησιμοποιείτε αρκετά από ό,τι βλέπω στο Instagram. Άρα, αν θες καλύτερη selfie, ποιον από τα δύο να διαλέξεις? Για πάμε να δούμε. Έχουμε το Samsung Galaxy A70 με 32 MP για τη selfie κάμερα και άνοιγμα διαφράγματος στα f2.0 έναντι του Note 8 Pro, το οποίο έχει άνοιγμα διαφράγματος 2.0 και 20 MP. Άρα, μεγαλύτερος αριθμός MP, ίσον μεγαλύτερη φωτογραφία και με την επεξεργασία που γίνεται από μεριά της Samsung, τίνω να δώσω τον πόνο μου στο A70. Τώρα, ξέρω ότι η επόμενη κατηγορία είναι πολύ σημαντική για αρκετούς από εσάς. Είναι το θέμα μπαταρία. Αν θες μπαταρία ή καλύτερα να σου κρατάει το κινητό περισσότερο, ποιον από τα δύο κινητά να πάρεις? Να πούμε και τα δύο έχουν την ίδια χωρητικότητα στην μπαταρία, 4500 versus 4500 mAh. Άρα φαινομενικά είναι σοπαλία. Αλλά λόγω της τεχνολογίας της οθόνης πρώτων, που είναι AMOLED versus IPS LCD, που αν έχεις πιο σκοτεινά χρώματα ή μαύρα καλύτερα χρώματα, εδώ στο A70 θα εξοικονομήσεις λίγη περισσότερη ενέργεια, αλλά και λόγω του επεξεργαστή Snapdragon versus του MediaTek, που εδώ αν τρέχεις περισσότερο παιχνίδια, ναι, θα σου δώσει περισσότερη δύναμη, δεν το συζητώ παιδιά, δύναμη χτυπάς το Note 8 Pro, αλλά ο Snapdragon που έχει το A70 θα σου εξοικονομήσει λίγη περισσότερη ενέργεια. Άρα, στο τέλος της ημέρας, αν θες να έχεις περισσότερη μπαταρία όταν επιστρέφεις πίσω στο σπίτι,
θα σου πω πήγαινε με το R70, άρα να σου δώσουμε ακόμη έναν πόντο. Το δεύτερο θέμα που θέλω να συζητήσουμε εμείς οι δύο είναι το θέμα φόρτιση, το charging power, και τα δύο υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση. Το Samsung Galaxy R70 είναι στα 25W versus το Note 8 Pro της Xiaomi που είναι στα 18W. Άρα, πόντο, πάμε. Όπως είπα στην αρχή του βίντεο, δεν υπάρχει ο καθαρός νικητής μεταξύ των δύο και αυτό φαίνεται από τους πόντους που έχουμε βάλει, έτσι. Είναι το θέμα τι θες εσύ. Άρα, αν θες κάτι πιο φτηνό και δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το θέμα μπαταρίας, ας το πούμε, που φαινομενικά είναι λίγο χειρότερο το Note 8 Pro, θα πάρεις το Note 8 Pro. Όπως βέβαια, αν θες περισσότερο customization που σου το δίνει το MIUI, θα του το δώσω αυτό, και γρηγορότερα updates, πάλι θα πας στο Note 8 Pro. Άρα, στο τέλος της ημέρας είναι τι χρειάζεσαι εσύ από το κινητό σου και όχι τι μπορεί να σου δώσει αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν η σύγκριση μεταξύ δύο πολύ δυνατών επιλογών στη mid-range κατηγορία. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν ναι, τότε ρίχνεις ένα like και το μοιράζεσαι μαζί με τους φίλους σου για να τους βοηθήσεις και αυτούς να διαλέξουν αν είχαν να διαλέξουν μεταξύ αυτό εδώ το κινητό. Θα περιμένουμε τα δικά σου σχόλια κάτω, ποιο θα είναι το επόμενο smartphone battle και που ξέρεις, μπορεί να το δεις. Αν αυτό είναι από τα πρώτα σου βίντεο, μαρφέ, γιατί δεν παίρνεις την καθόλου οικογένεια κάνοντας ένα subscribe, αλλά και χτυπώντας το καμπανάκι για να παίρνεις ειδοποίηση μόλις ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ήμουν ο Μάριος, εμείς οι δύο θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάς καλά. Γεια σου!